Επειδή λέτε ότι μας δουλεύουν, κύριε Λεχουρίτη, έρχεται και κολλάει εδώ. Δώστε μου το βίντεο με τον κύριο Χατζηδάκη, τον Υπουργό Οικονομικών, γιατί τώρα, είπαμε, αρχίζει η περιπέτεια της ψήφισης του φορολογικού νομοσχεδίου, το χαράτσωμα της κατηγορίας των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων. Με τον κύριο Χατζηδάκη να δούμε του χτες και του σήμερα. Χθες τον είδαμε να τραγουδάει τον κύριο Χατζηδάκη, τον είδαμε σε ρόλο εκεί τραγουδιστή. Σήμερα θα τον δούμε σε ρόλο, αλλά τη μια μέρα κανονικά πρέπει να αλλάξει όνομα. Να το κάνει, ξέρω εγώ, με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Για να το δούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόκκινο ανθρωπάκι που χρήματα μοιράζει στον κοσμάκι. Μόνο που ο Γιώργος Κατρούγκαλος αποκάλυψε άθελά του από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Από εσάς. Από την αύξηση των φόρων και των ασφαλιστικών σας εισφορών. Ειδικά μάλιστα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τυχόν επαναφορά του νόμου Κατρούγκαλου για την οποία μίλησε ο ίδιος, θα σήμαινε μέχρι και τριπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών. Να το λοιπόν το κόστος των υποσχέσεων των δημαγωγών και των λαϊκιστών. Πέρσι το 54% των ελευθέρων επαγγελματιών δήλωσε ζημίες ή μηδενικό εισόδημα. Mm-hmm. Και το 27% των ελεύθερων επαγγελματιών έχει δηλώσει ζημίες ή μηδενικό εισόδημα επί 5 συνεχή έτη. Mm-hmm. 18, 19. Τα έχετε παρουσιάσει 20, αυτά τα στοιχεία. 21 και 22. Ένα απλό ερώτημα. Το επιχείρημα σε αυτό είναι. Ένα απλό ερώτημα, ναι, για κάθε καλόπιστο άνθρωπο που μας παρακολουθεί. Mm-hmm. Πώς ζουν αυτοί, ναι, που δηλώνουν επί 5 συνεχή χρόνια ζημιά. Τώρα, Άρη, το πρώτο βίντεο εκεί είναι γλυκούλης ο κύριος Χατζηδάκης. Πώς θα είπε το κόκκινο ανθρωπάκι, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κατρούγκαλος που θα σας πει το αίμα και το ένα και το άλλο, και μετά έρχεται και λέει θα σας πει εγώ το αίμα.